Νέο μέτωπο με τη Δημοτική Αρχή Ρήγα Φεραίου άνοιξε σήμερα ο επικεφαλής της Ελλάσσονας Μειοψηφίας Δημήτρης Νασίκας, καταγγέλλοντας διπλοαναθέσεις μελετών που επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο σε μια περίοδο κατά την οποία οι κατασχέσεις από εργολάβους πέφτουν βροχή. Σύμφωνα με τον κύριο Νασίκα, η Δημοτική Αρχή αναθέτει απευθείας στο ίδιο μελετητικό γραφείο, με διαφορά 10 μηνών, την ίδια μελέτη για το ίδιο φυσικό αντικείμενο, δηλαδή το έργο υδροδότησης Στεφανοβικίου που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και 17 μήνες. Η επίμαχη μελέτη ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2011 και τον Ιούνιο του 2012 μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Ρήγα Φεραίου. Αυτή τη φορά ανατίθεται εκ νέου, σύμφωνα με τον κύριο Νασίκα, η ίδια ακριβώς μελέτη στο ίδιο μελετητικό γραφείο. Μέσω της ΔΕΙΑ ξαναανατίθεται. Και έχω ακριβώς τις αποφάσεις, τις οποίες έχουν δημοσιεύσει σήμερα στον τύπο, ξαναανατίθεται η ίδια μελέτη σύνταξης, το ίδιο μελετικό γραφείο, με τους ίδιους όρους, με τους ίδιους περιβαλλοντικούς όρους, με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Και λέμε, είναι δυνατόν η ίδια μελέτη να ανατίθεται δύο φορές με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο μελετικό γραφείο και να διασπαθίζεται το δημόσιο χρήμα? Απαντώντας, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Ρήγα Φεραίου κατηγορεί τον κύριο Νασίκα για παραπλάνηση της κοινής γνώμης και διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για διπλοανάθεση, αλλά για τροποποίηση της αρχικής μελέτης, έτσι ώστε να ενταχθεί το έργο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για χρηματοδότηση. Είναι ερωτηματικά τα οποία πραγματικά χρήζουν απάντηση και όχι αυτές οι αερολογίες οι οποίες απαντούν σήμερα στον τύπο, απλώς για να αντιδραστευλώσουν λίγο την κατάσταση. Όλοι ξέρουμε την πραγματικότητα. Υπάρχει αδυναμία από τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή να διαχειριστεί πλέον τα πράγματα του Δήμου μας. Όχι μόνο ανικανότητα, αλλά υπάρχει και μια, είναι διάχυτο πλέον στην τοπική κοινωνία, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Επιχειρήσαμε και χθες και σήμερα να έχουμε κάποια δήλωση της Δημάρχου Ρήγα Φεραίου. Ωστόσο, η κυρία Λαΐτσου ενημερώνει μέσω συνεργατών της ότι είναι μονίμως σε συσκέψεις. Ενώ ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, που εντοπίστηκε χθες από τον συνάδελφο Μάκη Θεοδόρου, προκειμένου να τοποθετηθεί στο θέμα της κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου από τεχνική εταιρεία, είπε ότι δεν δίνει συνεντεύξεις και έκλεισε το τηλέφωνο. Θα πάμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, ο κύριος Μπατζιάκας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα, τι κάνετε? Δεν δίνω συνέντευξη. Μ' ακούτε? Σας ακούω.